Μάλιστα, νομίζω ήταν σαφέστατες οι θέσεις σε αυτή την σύσκεψη. Ακούσαμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η μονάδα 4 αν κλείσει, τι θα συμβεί, τι θα απογίνει ο τόπος. Δεν υπάρχει δεύτερο σχέδιο, δεν υπάρχει το plan B που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις για να αντέξει ο τόπος τον κόσμο του και να αντέξει ο κόσμος να μένει εκεί και να βιοπορίζεται. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Δημητρακόπουλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Μεγαλόπολης. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακολουθήσατε και από κοντά, φαντάζομαι, την σύσκεψη αυτή των φορέων για το μέλλον της Μεγαλόπολης, το μέλλον των καταστημάτων και του εμπορικού κόσμου, αλλά και της ζωής. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουλουρά, ο οποίος μας είπε ότι εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να φύγω ή ακόμα και οι 300 οικογένειες που μένουν εκεί να φύγουν από τη Μεγαλόπολη, να εγκαταλείψουν τον τόπο αυτό. Ναι, συμμετείχαμε και εμείς σαν φορέας και σαν σύλλογο στην επιτροπή αυτή και στη διαβούλευση που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Πήραμε και εμείς θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο και έντονο το προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Είναι 500 οι θέσεις στην πραγματικότητα που θα χαθούν με το τέλος του χρόνου. Δεν μιλάμε για 100, δεν μιλάμε για 50, μιλάμε για 500 θέσεις. Σκεφτείτε ότι 500 θέσεις είναι πρόβλημα σε πολύ μεγαλύτερες πόλεις από τη Μεγαλόπολη. Οπότε τη Μεγαλόπολη είναι κομβικό το κομμάτι αυτό που γίνεται με το να χαθούν τόσες θέσεις εργασίας. Εννοείται και συμφωνώ και με τον κύριο Κουλουρά ότι πολλοί από αυτούς θα πρέπει να ψάξουν να βρουν το μέλλον τους και αν το μέλλον τους στον προγραμματισμό που είχαν μέχρι τώρα ήταν η Μεγαλόπολη, προφανώς θα πρέπει να τον βγάλουν από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να έχουν εργασία στην πόλη μας. Και πάνω σε αυτή τη λογική και εμείς αγωνιζόμαστε. Τα μαγαζιά εννοείται ότι εδώ και 5 χρόνια ασφιχτιούν, όχι τώρα. Η απογειτοποίηση από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, είχαμε ήδη ξεκινήσει και βιώναμε πράγματα. Υπήρχε ήδη μείωση πληθυσμού, δεν υπήρχαν προσλήψεις, δεν υπήρχαν κανονικές προσλήψεις οκταμήντων ή άλλων συμβασιούχων μέσα στη ΔΕΗ. Μειωνόταν και ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχαν εργασίες πρακτικά, οπότε πρακτικά έπεφτε και ο κύκλος εργασιών. Και όλα αυτά έχει συνέπεια στο οικονομικό αποτέλεσμα της περιοχής μας. Έχει συνέπειες, δυστυχώς. Και πόσο μάλιστα όταν μιλάμε για οικογένειες ολόκληρες να θέλουν να φύγουν, γιατί φοβούνται ότι θα πεινάσουν. Κυριολεκτικά θα πεινάσουν. Δηλαδή, αν μείνουν σε ένα τόπο που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Εάν οι μονάδες αυτές δίνουν ζωή σε πόσους 500 θέσεις εργασίας, μας είπατε εσείς ότι θα χαθούν. Φανταστείτε τώρα το νούμερο αυτό αθρηστικά με τις οικογένειες που απασχολούνται από αυτό και που ζουν από αυτές τις θέσεις. Και επίσης να πούμε ότι εσείς που είστε και πρόεδρος του εμπορικού κόσμου εκεί, το παρατηρείτε ότι τα πράγματα όσο πάνε και στενεύουν, όσο πάνε και δυσκολεύουν, πόσο αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι έχει να γίνει. Δηλαδή εκεί μιλάμε και για λουκέτο σε καταστήματα. Είναι το επόμενο που θα γίνει, έτσι. Είναι συνεπαγωγή. Δυστυχώς για εμάς η ΔΕΗ ήταν σχεδόν μονοκαλλιέργεια για την περιοχή μας. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος αναπτυγμένος χώρος ή κάποια επιχείρηση έτσι ώστε να μπορεί να δώσει εργασία και τόσο μαζικά. Πρακτικά, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από τη ΔΕΗ έχει άμεση ανταπόκριση στην πόλη μας και στην περιοχή μας. Λυπάμαι που το λέω, δυστυχώς όλα τα χρόνια δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες για να φτιαχτεί κάτι μεγαλύτερο ή ισόποσο για να μπορέσει να απορροφήσει τον κόσμο, όπως ζητάμε τώρα να φτιαχτεί το βιοτεχνικό πάρκο, έστω και την τελευταία στιγμή, που θα έδινε όθηση, θα έδινε κίνηση και θα μπορούσε να μοιραστεί ο κόσμος πρακτικά και να βρει εργασία σε κάποιο άλλο είδος επιχειρήσεων. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα τέλμα. Ζητάμε και εμείς σαν σύλλογος να παραταθεί η διάρκεια της ζωής. Έχει γίνει ήδη σε κάποιες μονάδες στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θεωρώ ότι είναι παράλογο για την επάρκεια του συστήματος να υπάρχει και η μονάδα I4 που είναι στη Μεγαλόπολη, έστω και σε αναμονή για να μπορεί να περιμένει και να μην φύγει ο κόσμος. Δυστυχώς, έτσι όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, δεν υπάρχει plan B για μας. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε, για το χρόνο σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Περιμένουμε να δούμε αν θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό το επόμενο διάστημα και από τους αρμόδιους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν,